εγκεφαλικό που κοιμούμε κάθε βράδυ με τον άνθρωπό μου. Ακόμα και εγκεφαλικό κινδυνεύει η γυναίκα. Γι' αυτό καλό είναι να το λέει η κοπέλα. Ότι καλά, δεν αντέχει. Ωραία, Γρηγόρη. Τώρα θα μα βγάλει και κάτι άλλο που τη βλέπα στα χαρτιά μου. Ότι βγήκε ένα άλλο δόκτωρ και είπε φάε σκόρδο. Και όλα περίφημα στην ερωτική σου ζωή. Σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Άσε μα, μωρέ. Κορυφαίο γιατρό. Σήμερα έχει βρει τα δικά του θέματα και μα τα έχει φέρει τώρα. Κάτσε να πω εγώ πλαγίω στη γυναίκα μου ότι άκου να δει. Κοκετό λέει η έρευνα, όχι εγώ, το Κέμπριτζ ξέρω εγώ τι λέει. Το Λίντζ. Άρα και το άλλο τώρα, ο τρελός επιστήμονας είπε φάει σκόρδο και έλα νύχτα, ξέρω εγώ πώς το είπε. Τρελός, κορυφαίος καθηγητής, μίλα Τάσο. Ποιος είναι, μωρέ, Γρηγόρη, ας τον Τάσο. Από το πρωί για το σκόρδο. Τον Τάσο να μας πει το θέμα σου. Ο Γκρέκ Ρόμπερτς, κορυφαίος καθηγητής. Όποτε δεν τον βάζεις, όποτε δεν τον βγάζεις. Ναι, ο Γκρέκ Ρόμπερτς. Τι τον έβαλες, ποιον έβαλες. Τον καθηγητή που είπε. Πώς τον είπες. Γκρέκ Ρόμπερτς. Πασίδε, άμα δεν τον ξέρουμε εμείς, ξέρουμε ότι μας λες αλήθεια. Ελένη, εδώ μας φέρνεις τα θέματα που σε έχει, τα έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά. Σε ποια περιοδικά, πες μου. Πώς λέγεται το περιοδικό, ρε Τάσο, μίλα. Πήγαινε τα λαμία. Τάσος τον έχεις βάλει στον πάγο τώρα. Τέλος πάντων, ακούστε τώρα το πείραμα που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έκανε και πείραμα. Βέβαια, σας λέω εγώ κάτι δεν πάει καλά. Παίρνει λοιπόν έναν άντρα και τρώει 4 κελίδες σκόρδο. 4 κελίδες, να τελειώνουμε. Τι δημοσία είχαμε. Αφήστε με να το πω. Τρώει 4 κελίδες σκόρδο. Ναι, κατάπιε. Ο άλλος ο άντρας. Τα κατάπιε όλα. Τα κατάπιε όλα. Τα κατάπιε ολόκληρο το σκόρδο, παιδί μου, το μάσε. Τα μάσε το. Τι αμάσε το. Όχι, δεν το κατάπιε. Το μάσε ο άνθρωπο, δεν έφαγε 4 κελίδες. Έχει διαφορά. Άμα το μασεί κιόλα, τότε είναι που δεν ξεμπερδεύει με τίποτα από την μεριά. Γιατί έχει και το στόμα. Ενώ άμα το καταπιεί. Τι δεν περνάει. Ρε παιδιά, να το πω ολόκληρο. Τι μισέ τη μάσε. Τον άνθρωπο αυτόν, πολλού ανθρώπου και καταπίνουν τα σκόρδα, τα τρώνε. Και μετά τι μεγάλη άντρε. Αλλά με ποιον. Του βάζει να φάνε τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο. Κάτι πρέπει να φάνε. Τρώνε και οι δύο. Παίρνει γυναίκες και λέει: υπάρχει αυτός ο άντρας ξαπλωμένος και αυτός ξαπλωμένος. Πώς ήταν και οι δύο, οι ίδιοι ήτανε. Ναι, ωραίοι και οι δύο. Οι ίδιοι. Και αν δεν μου λες εμένα. Γιατί. Του σύλλεψε τα χαρτιά σου κανέναν. Ποιο είναι το δείγμα. Άμα έχει φάει το σκόρδο ο Τζόνι Ντεπ και από δίπλα είναι ο Ντάνι Ντεβίτα, του γκρου στο σκόρδο θα πάω. Εγώ σου λέω Γρηγόρη. Δεν θα πάω ρε που δεν έχει φάει το σκόρδο και έχει φάει τα τριαντάφυλλα. Και δίπλα ο Τζόνι. Λοιπόν. Μπορεί να με λυγίσει με αυτό το που και ρωτώ ρε Κατερίνα, ελεύθερα πες. Στο σκόρδο θα πάω, ρε παιδί μου. Ναι, επειδή είναι ο Τζόνι. Είναι, συγγνώμη. Ακούστε να σας πω. Τους ξαπλώνει στο κρεβάτι και τους δύο. Και λέει στις γυναίκες, τυχαία. Πηγαίνετε λοιπόν εσύ εδώ και εσύ εκεί. Πιανού το κορμί μυρίζει καλύτερα. Και μύριζε αυτού με το σκόρδο. Όχι, ευωδίαζε, δεν μύριζε. Ευωδίαζε! Να κοιτάξουμε και τον γιατρό. Και λέει η γυναίκα, τέτοια ένταση και τέτοια ρενοπόρτα που έζησα σε αυτό το κορμί δεν την έχω δει σε άνθρωπο. Ωραία. Ο Μπραν Πιτ, ποια πολύ ωραία. Την Κάρα Ντελεβίν. Πάλι μιλάς εσύ. Δεν μπορώ να διακόψω να δει να μιλήσει κανένα άλλο σε αυτή την παρέα. Όχι, Ελένη. Από το σκόρδο στην Τελεβίν, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Πιες λίγο καφέ. Πολύ γρήγορη. Πιες το καφέ. Λυπήσου μα. Μα ήπια ρούφιξε και έφυγαν τα φρύδια του Πολυκράτου. Ρουφάει και κάνει. Έχουμε μείνει χωρίς φρύδια το μισό πλατό. Και όπως μου έγραψε και μία στο Twitter, πίνει καφέ, μου λέει ρουφάει ψυχέ. Έχουν μείνει άφρυδοι οι καμεραμάν, φεύγουν τα καπέλα. Ούτε καφέ ούτε θα μιλάω. Πιέστο σιγανά.